Στο δρόμο, 6 μήνες στη σκηνή, έξω από το Υπουργείο, διαμαρτυρόμαστε για το αυτονόητο. Ζητάμε πίσω τη δουλειά μας. Μια δουλειά των 500 ευρώ, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, θέλω να πω μετά από μια συνεχή πάλι, θα έλεγα, με την αστυνομία, μετά από διώξεις, μετά από προσαγωγές στη Γαδά, μηνύσεις, μια απίστευτη καταστολή και βία, φτάνουμε σε ένα σημείο πριν από λίγο καιρό να βγαίνουν να μας κατηγορούν γιατί δεν δεχόμαστε τη θέση που μας προσφέρει η περιφέρεια. Θέλω να ξεκαθαρίσω λοιπόν και να πω ότι καμία θέση δεν μας πρόσφερε η περιφέρεια, Υπουργέ μου. Καμία θέση δεν μας έταξε ποτέ κανένας. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα μπορούσε να παρακάμψει το ΑΣΕΠ για να μπούμε εμείς στις 35, προφανώς 40 θέσεις που υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα. Δύο. Θα ήθελα να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, ότι εμείς έχουμε μια απόφαση δικαστηρίου που λέει ότι η απόλυσή μας είναι παράνομη και θα πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στη δουλειά μας. Σε μια δουλειά που αυτή τη στιγμή το κράτος, το Υπουργείο, την έχει δώσει σε εργολάβους. Σε εργολάβους που πληρώνονται αυτοί, πληρωνόμαστε κι εμείς εδώ και 14 μήνες. Άρα τι κερδίζει το δημόσιο? Τίποτα. Μάλλον κοστίζει παραπάνω. Μια δουλειά η οποία δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν πριν. Και κάτι άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν εμείς δεχόμασταν και υπήρχε η δυνατότητα να πάμε στην περιφέρεια, όπως είπατε πριν από λίγο καιρό, θα γινόταν μόνο για τις γυναίκες που εργάζονται στην Αθήνα, στην Αττική. Η υπόλοιπη Ελλάδα, οι υπόλοιπες γυναίκες που είναι στην επαρχία, τι θα γινόντουσαν? Η ερώτησή μου προς τον Υπουργό είναι η εξής. Γιατί λοιπόν, Υπουργέ μου, αφού υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου, δεν υλοποιείται και εκκρεμούν όλα αυτά που είπα πριν, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, διπλοπληρώνει το κράτος και εμάς και τα συνεργεία καθαρισμού. Ποιος είναι ο λόγος που γυναίκες κοντά στη σύνταξη ο Υπουργός δεν δέχεται να τις ακούσει, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί συνεχίζουμε όλοι αυτό το παιχνιδάκι, το ότι η νέα περιφερειακή αρχή δεν μας παίρνει στη δουλειά, τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί? Και θέλω, ναι, πραγματικά θέλω να μου απαντήσετε ακριβώς αυτό. Γιατί δεν υλοποιεί το Υπουργείο την απόφαση που έχουμε από το δικαστήριο? Ελάτε, Υπουργέ. Καταρχήν, επειδή μου είπατε ότι το Υπουργείο δεν υλοποιεί την απόφαση αυτή, δηλαδή δεν προσλαμβάνει εσάς και προσλαμβάνει ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού, και μια που εσείς αναφερθήκατε στην περιφέρεια, δεν αναφέρθηκα εγώ, θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα έχω την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, η οποία είναι ένα όργανο πολιτικό, παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή εδώ είναι η απόφαση η οποία δίνει τον καθαρισμό των κτηρίων σε ιδιωτικό συνεργείο. Εδώ είναι η απόφαση. Ο κύριος Βουρός το είχε επιλέξει αυτό. Ναι, αυτό όμως δεν είναι δικό μας θέμα, κύριε Υπουργέ. Επειδή με ρωτήσατε, σας απαντάω. Σας λέω λοιπόν ότι η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας, και εδώ είναι η απόφαση την οποία έχω, αποφάσισε δια της Οικονομικής Επιτροπής. Η Οικονομική Επιτροπή, αν το θέλετε, είναι μια επιτροπή η οποία παίρνει αποφάσεις και αποτελείται από αιρετούς. Έχει την πλειοψηφία στην επιτροπή αυτή η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας. Αποφάσισε πράγματι ο καθαρισμός των κτηρίων να δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Κατά την άποψή μου. Των κτηρίων της περιφέρειας, κύριε Υπουργέ. Των κτηρίων, όχι του Υπουργείου Οικονομικών. Όχι, όχι. Κατά την άποψή μου, αυτό δηλαδή το οποίο έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, κάνει και η περιφέρεια. Κατά την άποψή μου, ορθώς το κάνει. Βεβαίως μετά την δημοσίευση του θέματος υπήρξαν άλλου είδους αποφάσεις κλπ. Αλλά αφού δημοσιεύτηκε το θέμα. Τώρα, όσο αφορά το ζήτημα το δικό σας, δεν γνωρίζω τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Ξέρω βεβαίως ότι έχετε κάνει έναν μακροχρόνιο αγώνα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια είναι η τελική δικαστική απόφαση. Αν θέλετε,
την προσωπική μου έτσι, προσέγγιση στο θέμα, το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι πιθανώς, μάλιστα το είχα πει στην εκπομπή σας κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών είχαν γίνει με τον αγώνα τον οποίο έκαναν ένα σύμβολο. Και με τα σύμβολα δεν παίζεις. Το είχα πει σε ανύποπτο χρόνο πριν από πάρα πολύ καιρό. Το τι ενέργειες έγιναν εδώ και δύο χρόνια, δεν είμαι, αν το θέλετε, αυτή τη στιγμή σε θέση να πω ότι μπορεί να ήταν και οι καλύτερες δυνατές, ούτε γνωρίζω ποια είναι η εξέλιξη της δικαστικής, τέλος πάντων, προσπάθειας την οποία κάνετε. Θα τελειώσω όμως κάνοντας μία επισήμανση ακόμα. Έχει πληρώσει και πληρώνει μεγάλο κόστος, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας για αυτό που έγινε με τις καθαρίστριες. Το γνωρίζω, κύριε Χατζηνικολά. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Αντιλαμβάνομαι, όπως είπα, πράγματι τον αγώνα τον οποίο κάνουν οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Όμως ξέρω και πάρα πολλές καθαρίστριες, ειλικρινά πάρα πολλές, οι οποίες, σας λέω για παράδειγμα, δουλεύουν σε ιδιωτικά συνεργεία, σε διάφορα νοσοκομεία. Και αμείβονται τέλος πάντων και αυτές με αντίστοιχα ποσά με τα οποία αμοιβόσασταν εσείς. Ξέρετε, εάν αυτές απολυθούν από τον εργοδότη τους, δεν θα πάνε στο Σύνταγμα να διαδηλώσουν. Πολύ κακός. Έτσι. Πάρα πολύ δεν κακός. Θα πάνε στο Σύνταγμα να ολοκληρώσω. Δεν θα πάνε στο Σύνταγμα να διαδηλώσουν, αλλά θα γυρέψουν μια άλλου είδους δουλειά. Η άποψή μου είναι ότι, και αυτό νομίζω συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διάφορες λειτουργίες, διάφορες τέλος πάντων εργασίες οι οποίες γίνονται στο δημόσιο μπορεί να γίνονται σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι ο δικός σας αγώνας δεν ήταν πραγματικά ένας κύριε αγώνας Τινόπουλε, ο οποίος είχε εκεί μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία και θα συμφωνήσω εδώ πέρα με τον κύριο Χατζηνικολάου ότι πράγματι η κυβέρνηση είχε ένα σημαντικό κόστος από ό,τι έγινε με τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να επανορθώσει η κυβέρνηση αυτό το λάθος που έχει κάνει? Σας είπα, δεν γνωρίζω ποια είναι η δικαστική εξέλιξη του θέματος. Από εκεί και σας πέρα, την είπα προηγουμένως. Από εκεί και πέρα δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι έτσι ακριβώς. Μια απόφαση, πρωτόδικη απόφαση που λέει ότι είναι παράνομη η απόλυση. Ναι, ναι, η οποία όμως, αν δεν κάνω λάθος, έχει εφεσιβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να επαναλάβω ότι αυτό που μου είπατε προηγουμένως για την περιφέρεια, λυπάμαι που το λέω, αλλά ό,τι έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, έκανε και σημερινή διοίκηση. Μας είχε υποσχεθεί κάτι η νέα περιφερειάρχη, κύριε Αντινόπουλε? Το δεν ότι θέλω, είναι αλληλέγγυη όπως όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει εκπροσώπηση και δεν θέλω να θέλω συνεχίσω. Μας είχε υποσχεθεί κάτι. Παρακαλώ ησυχία. Θέλω να μου επιτρέψετε να πάω στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καραμέρο τώρα.